Πάμε τώρα στην αιματηρή επίθεση με δύο τραυματίες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο σημείο θα βρούμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ήταν μια στοχευμένη επίθεση, Γιώργο, με οπαδικά κίνητρα. Δύο αδέρφια, Λένα, ηλικίας 19 και 23 ετών, δέχτηκαν την επίθεση στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους τη λεωφόρου Δεκελίας εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, οι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησαν δίπλα από τα δύο αδέρφια την ώρα που περπατούσαν στο σημείο που βρισκόμαστε. Οι δράστες οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, full face, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με μια σιδερένια βέργα και με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και κατάφεραν τραύματα και στα κεφάλια των παιδιών, αλλά και ένα πιο σοβαρό τραύμα στο μυρό του ενός εκ των δύο αδερφών με το μαχαίρι, με αποτέλεσμα εμόφυρτοι να ζητήσουν βοήθεια περίπου 100 με 200 μέτρα πιο μακριά. Κινήθηκαν μέχρι την πιο κοντινή πλατεία, ειδοποίησαν τον πατέρα τους οι δύο νεαροί και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κάτω που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Όμως τα τραύματα θα μπορούσαν να είναι, όπως τονίζουν και οι γιατροί, πολύ πιο σοβαρά, καθώς όπως είπαμε το ένα χτύπημα ήταν στο μυρό του ενός εκ των δύο θυμάτων. Από εκεί και πέρα οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν προς την οδό Αχαρνών και προσπαθεί η αστυνομία μέσα από βιντεοληπτικό υλικό να συλλέξει στοιχεία για την ταυτότητά τους. Φαίνεται τουλάχιστον, όπως μας επιβεβαίωσαν και οι γονείς των δύο αδερφών, ότι πριν επιτεθούν το μόνο που είπαν είναι κάποιες λέξεις που μαρτυρούν ότι πρόκειται για οπαδικού χαρακτήρα επίθεση. Όμως, όπως και να έχει, αυτό το οποίο τονίζει η οικογένεια των δύο θυμάτων είναι ότι δεν έχουν εμπλοκή με κάποια αθλητική δραστηριότητα, ούτε υπάρχει από τη δική τους πλευρά κάποια σύνδεση με τέτοιο επεισόδιο οπαδικού χαρακτήρα. Φαίνεται λοιπόν ότι τυχαία οι δράστες, Λένα, αναζήτησαν κάποιους περαστικούς και επιτέθηκαν με βία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.